ολοκληρώθηκε το δεύτερο σκέλος παραμία διαδρομή, η περιδική εδώ στο ΔΑΚ. Ήταν πάρα πολύ θεαματική. Τα αυτοκίνητα των συναγωνιστών μας και συναθλητών μας, τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που σκέφτηκαν όλοι μας. Όπως το διαπιστώσετε, ήταν ασυναγώνιστα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Η οργάνωση προσπαθεί τα μέγιστα. Την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Είχαμε λίγες ταλαιπωρίες γενικώς με το αυτοκίνητο, λίγο με την πρώτη διαδρομή. Προσπαθούμε να το φυλάξουμε για αύριο. Ο στόχος μας είναι για άλλη μια φορά ο τερματισμός και η Φλόρ να ανεβεί ακόμα πιο ψηλά εκεί που της αρμόζει. Θέλουμε περισσότερο κόσμο, βέβαια είναι συγκινητική η παρουσία εδώ των αρκετών σήμερα, περισσότερο από χθες οπαδών μας κυρίως και συμπολίτων μας, και θέλουμε περισσότερη συμμετοχή του κόσμου, γιατί είναι κάτι το οποίο ανεβάζει όχι μόνο τη Φλόρ, αλλά ανεβάζει τη Δυτική Μακεδονία και γενικώς είναι από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις όχι μόνο του μηχανικού αθλητισμού, γενικότερα του αθλητισμού στην Ελλάδα. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το Ράλι Ακρόπολης πριν από ένα μήνα που ολοκληρώθηκε είχε τα μισά χιλιόμετρα σε δύο ημέρες, εμείς έχουμε περίπου 800 χιλιόμετρα σε τρεις ημέρες, με περισσότερες συμμετοχές, με πιο ακριβά αυτοκίνητα και αναλόγω επίπεδου οδηγούς. Θα θέλαμε να δούμε και άλλα παιδιά να συμμετέχουν, να βοηθήσουμε και εμείς το αυτοκίνητό μας στην εκμάθηση ή στην οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προαπαιτηθεί και όχι μόνο. Στόχος μας είναι και θα πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί, να, από ό,τι φαίνεται, να καθιερωθεί στη Φλόρινα, αλλά και να μεγαλώσει περισσότερο και να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς και όχι μόνο.